Να σας καλωσορίσω στο πρώτο τραπέζι εργασίας που γίνεται για την δημιουργία του τοπικού σήματος ποιότητας, ανάδειξης τοπικών προϊόντων και διασύνδεσης με το τουριστικό προϊόν. Να πω ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχουν συμβεί τα τελευταία 2 χρόνια, καθυστέρησε το λιγότερο 1 χρόνο αυτή η εκδήλωση, παρόλο που ήταν προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής το να μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε και να διασυνδέσουμε και να αναδείξουμε τα τοπικά προϊόντα και να τα διασυνδέσουμε με το τουριστικό προϊόν. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε αυτό το πρώτο τραπέζι εργασίας για να μπορέσουμε να πάμε στην ευρύτερη τοπική αγορά και να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε την αποδοχή του σήματος που ήδη έχει σχεδιαστεί από τους συνεργάτες μας, το Ambros Local Deli, των τοπικών προϊόντων με την τοπική οικονομία. Να πω το εξής. Η Ambros, όπως έχω πει και άλλες φορές, είναι ένας κοιμόμενος γίγαντας στον πρωτογενή τομέα. Όσοι έχουμε την τύχη να έχουμε γνωρίσει τοπικές οικονομίες στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, γνωρίζουμε πολύ καλά και την δυνατότητα που έχει η Ambros ως προς την παραγωγή, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ως προς την παραγωγή. Αυτή τη στιγμή η εικόνα του νησιού είναι σε μικρές, διάσπαρτες οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν εξαιρετικά προϊόντα. Τα τελευταία 10, 12, 15 χρόνια έχει αρχίσει μια πιο συστηματική προσπάθεια, ιδίως στην τυροκομεία, να αρχίσει να αναπτύσσεται η πιστοποίηση και η τυποποιημένη παραγωγή των προϊόντων. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και στην τυποποίηση και εμφιάλωση και τσίπουρου και ούζο και κάποιων εμφιαλωμένων κρασιών, και νομίζω ότι είναι η χρυσή ευκαιρία με την εμπειρία που έχουμε από τα υπόλοιπα νησιά να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτό που πιστεύουμε όλοι οι ανδριώτες, ότι τα ανδριώτικα προϊόντα είναι ιδιαίτερα, είναι, κάποιοι τα θεωρούν ακριβά, εμείς τα θεωρούμε μονάκριβα, και να πω ότι επειδή ακριβώς δεν έχει πάρει την επαγγελματική διάσταση μέχρι τώρα αυτή η ανάπτυξη των τοπικών προϊόντων, νομίζω ότι με την ορθή διαχείριση αυτής της ανάπτυξης των προϊόντων θα φτάσουμε σε ένα σημείο να μην χάσουμε το ζητούμενο που είναι η ποιότητά τους. Θεωρώ ότι ως νησί και όσο αναπτύσσεται ο τουρισμός και το τουριστικό προϊόν του νησιού, ιδίως από αλλοδαπούς, έχουμε τη δυνατότητα αυτές τις μικρές παραγωγές που επιθυμούμε να μεγαλώσουν με ποιοτικά βήματα να τις εξάγουμε χωρίς να κάνουμε εξαγωγές. Έχουμε την τύχη, επειδή ακριβώς είμαστε ένα νησί που αρχίζει να υποδέχεται πολύ ξένο κόσμο, αν μπορέσουμε εσωτερικά να το αναδείξουμε, να βρουν ράφη, να βρουν την εμπιστοσύνη, να βρουν την αναγκαία προώθηση που ως Δήμος θέλουμε να αναλάβουμε, να μπορέσει να φτάσει και να καλύψει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, την ανάγκη που έχουν οι επισκέπτες κάθε χώρου, κάθε τόπου, και άρα και οι επισκέπτες της Άνδρου, να δοκιμάσουν κάτι τόπιο. Θα πω κάτι που είναι λίγο σκληρό, νομίζω ότι είναι και η αιτία που δεν έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, πέρα από τα αντικειμενικά προβλήματα του διάσπαρτου και του μη οργανωμένου, επειδή ακριβώς αυτό το νησί είναι απλωμένο και δεν είναι εύκολες οι συνεργασίες. Να πω όμως ότι για πολλά χρόνια πίσω από τη λέξη ντόπιο κρυβόταν μία μεγάλη θεμελιά και μία όχι τόσο ειλικρινή σχέση με τον επισκέπτη.
όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουν άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα στο τραπέζι και σε τυροκομεία και σε ζαχαροπλαστεία και σε εμφιαλωτήρια είναι άνθρωποι που έχουν πιστέψει στην ποιότητα, στη μοναδικότητα και στην ανάδειξη αυτών των προϊόντων. Άρα τα προσέχουν, τα καμαρώνουν και τα προωθούν. Εμείς ως Δήμος είμαστε εδώ για να μπορέσουμε αυτή την ποιότητα να τη διαφυλάξουμε, να τη στηρίξουμε, να πληρωθούν για αυτό που παράγουν και να πληρωθούν με όρους που να είναι ευχαριστημένος και ο παραγωγός και ιδίως ο πελάτης μας, παύλα επισκέπτης μας. Άρα είναι πολύ σημαντικό όλους αυτούς τους ανθρώπους που από κάπου πάντα γίνεται η αρχή, το να πάρει ας πούμε η Ιωάννα η Λούβαρ την πρωτοβουλία πριν κάποια χρόνια να κάνει ένα τυροκομείο δεν είναι κάτι εύκολο. Ή το να κάνει μια σημαντική επένδυση ο Δημοσθένης με το Αντρόπ ή όλοι αυτοί οι μελισσοκόμοι που με χαρά είναι εδώ η κυρία Τριδήμα που έχει επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα της μέλισσας που ξέραμε μόνο το μονοδιάστατο και το εύκολο, πραγματικά δείχνει ότι αυτή η καθυστέρηση της ανάπτυξης τοπικής, της οργανωμένης τοπικής παραγωγής αναδεικνύει μια ευκαιρία όλη αυτή η ποιότητα να διατηρηθεί και να πιστέψουμε ότι εμείς δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε την ποσότητα παράγοντας ένα τυρί, αλλά τη μοναδικότητα. Για τη μοναδικότητα ιδίως των προϊόντων που θα μεταποιηθούν, θα μαγειρευτούν και θα έχουν μια άλλη εκδοχή στο πώς θα φτάσουν στον επισκέπτη παύλα πελάτη, αλλά και πώς θα φύγουν και πέρα από το νησί, γιατί πολλά προϊόντα έχουν φύγει και ήδη πέρα από το νησί. Θα μας πει δύο λόγια και η Κατερίνα, αλλά να πω και να επιμείνω στο ότι αυτό που θα κάνει τη διαφορά είναι η ποιότητα. Και ο βασικός κριτής της ποιότητας, όσο και να, ωραία να το, να το συσκευάσεις, όσο ωραία και να το προωθήσεις, είναι ο ουρανίσκος. Και εκεί δεν έχει κάτι άλλο, εκτός από το δοκιμάζω, το αναζητώ και όπως λέω χαρακτηριστικά ως παράδειγμα είναι ότι η ανταποδοτικότητα και η ποιότητα σε ένα προϊόν είναι αυτό που λέω σαν παράδειγμα ότι μπορείς να πας σε ένα πολύ ακριβό εστιατόριο να πεις ότι δεν αντέχει η τσέπη μου να ξανάρθω εύκολα αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να ξανάρθω και να πας σε ένα απλό σουβλατζίδικο και λες εγώ δεν ξαναπατάω ποτέ. Μπορεί στο μία περίπτωση να είναι 200 ευρώ το άτομο και στην άλλη είναι 5. Άρα είναι πολύ σημαντικό και εγώ δηλώνω αισιόδοξο παρόλο που δεν έχει οργανωθεί η παραγωγή σε μεγάλες ποσότητες, να πιστέψουμε όλοι όσοι έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια ότι πρέπει να προστατεύσουμε την ποιότητα του προϊόντος, να πιστέψουμε ότι μέσα από αυτή την ποιότητα θα αναδειχθεί μοναδικότητα και αυτό θα φέρει και το κέρδος, θα φέρει και την σωστή πληρωμή, την ανταποδοτική πληρωμή της προσπάθειας που κάνουμε. Κατερίνα. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Λούβαρη, τον κύριο Βαρούτη, την κυρία Τριδήμα και πάνω απ' όλα τον φίλο μου τον Κώστα Τριδήμα που από την πρώτη στιγμή όπως και με το Δημοσθένη ήμουνα μπροστά σε όλες τις προσπάθειες. Το σαλάμι που μόλις δοκιμάσατε είναι ένα σαλάμι το οποίο για να φτάσει στο στόμα σας και να το ευχαριστηθείτε δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες δοκιμές γίνανε και πόσο προϊόν πετάχτηκε μέχρι να τελειοποιήσουν οι αφήτριοι Δήμα αυτή τη γεύση. Η πιστοποίηση που πήρε η Κατερίνα, που είναι το μόνο πιστοποιημένο μέλι στο νησί, δεν φαντάζεστε πόσο αγωνίστηκε και για πόσο καιρό και υπενθυμίζω ότι είχαμε 2 χρονιές που δεν είχαμε παραγωγή μελιού. Επίσης θέλω να πω ότι ο Δημοσθένης, ένα πολύ νέο παιδί που ξεκίνησε όπως και οι υπόλοιποι, ψάχνοντας τι θα κάνει μέσα στον τόπο του, δανειζόμενος, δουλεύοντας σχεδόν 20 ώρες την ημέρα, στα πόσα γραφεία τριάδα πήγε για να του κάνουν λογότυπα, για να αποφασίσουμε το όνομα, πόσα χρήματα, πόσες προσπάθειες και ξανά
για να είναι το προϊόν αυτό το οποίο πίνετε μπροστά σας ό,τι αντιπροσωπευτικότερο σε τσίπουρο υπάρχει στην Άνδρο, αυτά γίνανε με πάρα πολύ κόπο. Και θέλω μέσα σε αυτό, επειδή οι άνθρωποι που είμαστε σήμερα εδώ δεν είμαστε κατάλληλοι άνθρωποι, να πω πόσο η Ευαγγελία, όταν ξεκίνησε την αλλαγή του ζαχαροπλαστείου του Ζαΐρη, τι παρέλαβε και πόσο ψηλά έχει στήσει τον πύχη αυτή τη στιγμή στα ζαχαροπλαστεία της Άνδρου, που κακά τα ψέματα είναι η μάρκα που είναι η Άνδρος στα έξω. Εμείς χωρίς να έχουμε ένα μαγαζί με τουριστικά προϊόντα τα οποία να παίρνει ο επισκέπτης φεύγοντας και να θυμάται την Άνδρο, δεν υπάρχει ούτε ένα ζαχαροπλαστείο στο νησί που να μην πηγαίνουν να ψωνίσουν οι άνθρωποι φεύγοντας από την Άνδρο όλα τα παραδοσιακά γλυκά της Άνδρου. Το packaging αυτό, για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δεν θα πω για οικογενειακές αψιμαχίες και αντιδράσεις, γιατί και εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα σε οικογενειακή επιχείρηση και πάντα ήμασταν βροντάτσιδες ή φουνάτσιδες και ας ήμασταν μόνο τέσσερις. Όλα αυτά έχουν ένα κόπο, αλλά πιο πίσω από τον κόπο, γιατί ο κόπος και ο μόχθος δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε έργο εάν δεν υπάρχει όραμα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το όραμα. Και τι θέλει ένας άνθρωπος για να έχει όραμα και να γίνει παραγωγός? Θέλει κάποιους ανθρώπους να το μοιραστεί το όραμα αυτό, κανά δυο ανθρώπους και ίσως και το municipality ή έναν άνθρωπο από το Δήμο να βάλει πλάτη εκεί που πρέπει να βάλει. Και πάνω απ' όλα χρειάζεται πότε-πότε να παίρνει επιβεβαίωση για αυτό που έχει κάνει. Δημοσθένη, Κώστα, Κατερίνα, Ευαγγελία, με όλη μου την καρδιά είμαι πάρα πολύ περήφανη που είσαστε σε αυτό το νησί και έχουμε προϊόν να δείξουμε από το δικό σας κόπο. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι όταν εγώ ξεκίνησα αυτό το μαγαζί το 2006, κανένα μαγαζί στην Άνδρο, σε αυτό που έλεγε χωριάτικη, δεν έβγαζε ντόπιο τυρί. Κανένα. Η Ιωάννα Ιλούβαρη έχει κάνει μία δουλειά και υπήρξε πρωτοπόρος όταν ο Κολίτσας είχε επαναπαυθεί στις δάφνες του και έφτιαχνε δύο προϊόντα ίσα ίσα για να καλύψει κάποιου τύπου αγορά της Άνδρου. Η Ιωάννα Ιλούβαρη ήταν αυτή που είπε ότι το τυρί δεν είναι η πιτούλα που ξέρουμε στα σπίτια μας και εγώ θα της δώσω γεύση και σχήμα και υπόσταση και θα τη βγάλω, θα την περάσω απέναντι από τον Καβοντόρο. Και μάλιστα θα σας πω και κάτι άλλο. Σαν γυναίκα που δουλεύω 16 χρόνια εδώ πέρα στην Άνδρο, το να είσαι γυναίκα επιχειρηματίας και να έχεις όραμα στην Άνδρο, δήμαρχε, δεν είναι πολύ εύκολο πράγμα. Είμαστε δυστυχώς μία αντροκρατούμενη κοινωνία που βάρδα μην πάθει τίποτε ο νεροχύτης και χρειάζεται υδραυλικό. Επίσης θα σας πω ότι η Ιωάννα Ιλούβαρη ήταν αυτή η οποία όθησε τον Πανταζή να βάλει αγελάδες, γιατί ήταν πια ο προμηθευτής στο αγελαδινό γάλα, και τόσοι άλλοι ξαναφέρανε τις αγελάδες που τις είχαμε ξεχάσει, όπως είχαμε ξεχάσει και τις ελιές, σε αυτό εδώ ακριβώς το νησί. Αλλά πάνω απ' όλα, επειδή ξέρετε, εμένα μου αρέσουν οι ιστορίες και πια στα 61 μου δικαιούμαι να διηγούμε ιστορίες, θα σας πω ότι το 1995 με κάλεσε η Άλτζιντα, όταν είχε
τελειώσει η αγορά της Ελαϊδος για να παρουσιάσουν στην αγορά ένα premium προϊόν, το οποίο ήταν το χρυσή επιλογή Ελάνθη. Και μου ζήτησαν, εγώ τότε ήμουν εμπορικός διευθυντής στο Αθηνόραμα, και μου ζήτησαν, επειδή δεν είχαν χρήματα για τηλεοπτική διαφήμιση, να κάνουν μία σειρά από καταχωρήσεις με το Αθηνόραμα για να εκμεταλλευτούν τα χρήματα του below the line για να μπορέσουν να τοποθετήσουν το προϊόν αυτό, το οποίο ήταν ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αυτή η καμπάνια μας κράτησε ένα χρόνο περίπου. Τότε η σεφ, η βραβευμένη από τους χρυσούς σκούφους, καλέστηκαν από τη Χρυσή Επιλογή Ελάνθη να πειράξουν το λάδι με δική του συνταγή και να τοποθετείται στα τραπέζια, και ήταν η πρώτη χρονιά που στα αθηναϊκά εστιατόρια έφυγε από το βούτυρο, από το κουβέρ, και μπήκε το ομό ελληνικό ελαιόλαδο. Όταν λοιπόν άρχισα να διαβάζω για το ελαιόλαδο και πώς μπορώ να βοηθήσω το προϊόν, διάβασα ότι το νούμερο ένα ελαιόλαδο στην Ευρώπη είναι η Ισπανία, το νούμερο 2 είναι η Ιταλία, και αρκετά πιο πίσω, στη νούμερο 3 θέση, είναι η Ελλάδα. Αυτό με παραξένεψε και συζητήσαμε και πήρα να δω ποιοι είναι οι ανταγωνιστές του ελαιολάδου. Ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του συσκευασμένου πιστοποιημένου ελαιολάδου είναι το Χήμα. Και ο μεγαλύτερος παραγωγός τότε στο Χήμα ελαιόλαδο, που έκανε εξαγωγές στην Ισπανία για να είναι πρώτη, ήταν η Παναγία της Τίνου. Από τα τάματα, τις κάσες με τα ελαιόλαδα. Δεν φαντάζεστε την έκπληξή μου για αυτό το πράγμα. Είναι μία έρευνα η οποία είναι κατοχυρωμένη, έτσι δεν είναι, δεν το λέω έτσι αυτό το πράγμα. Αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να βοηθηθείτε είναι να μπορέσετε το προϊόν σας να είναι πιστοποιημένο, κατοχυρωμένο και να έχει αυτή την ετικέτα την οποία συζητάμε σήμερα, γιατί με αυτό τον τρόπο γίνεστε επιβάτες σε ένα όχημα το οποίο αυτή η δημοτική αρχή αποφάσισε να οδηγήσει, για να βγούνε όλα μας τα προϊόντα με μία ετικέτα που εκμεταλλεύεται, εντός εισαγωγικών, απολαμβάνει επί της ουσίας την ταυτότητα της άνδρου. Και εγώ τουλάχιστον ξέρετε ότι θα είμαι πάντα δίπλα σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Και Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνεις για τους παραγωγούς, για αυτό που θέλουμε να κάνουμε παραπέρα και για την εμπιστοσύνη σου. Και εδώ κλείνοντας θέλω να πω το εξής, ότι συζητώντας προχτές ως μαγαζιά, γιατί μαγαζιά εστίασης είμαστε μόνο 2 αυτή τη στιγμή, ευτυχώς έχουμε και δωμάτια, ο Βαγγέλης και εγώ τολμάμε να ζητήσουμε από αυτό το σήμα να γίνει, να ντύσει μικρά ψυγεία αυτών των παραγωγών, να τοποθετηθούν πιλωτικά σε 5 μαγαζιά σε όλο το νησί και να μπορούν να είναι βιτρίνα προς κάθε επισκέπτη των προϊόντων μας αυτών. Βαγγέλη, πες τι συζητήσαμε. Πες το. Είπαμε ότι για να δώσει και κίνητρο και σε παραπάνω επιχειρήσεις, να συμβεί αυτό, δηλαδή να μπορέσει να χορηγηθούν κάποια ψυγιάκια, βιτρίνες, τα οποία να είναι σε εμφανή σημεία, έτσι ώστε να γίνει η ανάδειξη όλων αυτών των προϊόντων. Και μεγαλύτερη κατανάλωση. Ιδιαίτερα τα επαφή, για τα υπόλοιπα μπορεί να τα αναδείξουμε και χωρίς ψυγείο, έτσι.
Τα, όμως τα ευπαθή, όπως είναι τα τυριά, τα λουκάνικα κτλ. Πρέπει να έχεις μια βιτρίνα ψυγείου. Και όταν έχουν τόσο καλή συσκευασία. Yeah. Και έτσι εμείς που τα έχουμε πιστέψει αυτά τα προϊόντα, θα αυξήσουμε και πάρα πολύ το τζίρο μας. Ακόμα και να μην τα πουλάμε εμείς, θα τα αναδεικνύουμε. Από τους χορούς μας μου φερνάει πάρα πολύς κόσμο. Ναι, ναι. Να μην το πουλάμε σε λιανική. Όχι, όχι. Όχι στο εστιατόριο οπουδήποτε, σίγουρα θα χρησιμοποιούμε τα προϊόντα, έτσι. Αλλά, για παράδειγμα, θα κεράσω αμυγδαλωτό, αλλά δεν θα το πουλάω. Μπορεί να μην το πουλάω, μπορεί και να το πουλάω, έτσι. Αλλά αυτό θα θέλει κάποια ειδική άδεια για να γίνει αυτό. Και όταν μας ρωτάνε αν έχουμε ντόπιο τυρί, μπορούμε να του δείχνουμε τη βιτρίνα αυτή και να του λέμε για τη σαλάτα τη χωριάτικη έχουμε 7 διαφορετικά, διάλεξε. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Ναι. Το πάνω να είναι το σήμα Δήμος Άνδρους, το ψυγιάκι και το ψυγιάκι αυτό να το είναι άνδρος, το Άνδρος Local Deli θα είναι, θα ντύσει όλο το ψυγείο. Αυτή είναι η πρόθεση που θέλουμε. Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα και από μένα. Εγώ νιώθω καλησπέρα και από μένα σε όλους. Νιώθω αισιόδοξος, διότι με όλα αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα που ήδη έχουμε δοκιμάσει, όχι μόνο σήμερα, αλλά και όλοι που θα μας δουν μέσα από το YouTube, νομίζω ότι πλέον η Άνδρος έχει και τις δικές της γεύσεις. Και αυτό, όπως είπε πολύ εύστοχα και ο Δήμαρχος αλλά και η Κατερίνα, οφείλεται αντικειμενικά σε όλους εσάς που έχετε υδρώσει, που έχετε πονέσει και έχετε φτάσει στο εξαιρετικό σημείο πλέον να υπάρχουν όλα τα εξαιρετικά προϊόντα. Εκείνο το οποίο θα πω, κλείνοντας, γιατί δεν θέλω από τη δικιά μου πλευρά καθόλου να μακρηγορήσω, είναι το εξής, ότι μέσα σε αυτή τη νέα εποχή που όλοι ζούμε και όλοι προβληματιστήκαμε, εκείνο το οποίο βγαίνει είναι ότι άνθρωποι που προσπαθούν, άνθρωποι που έχουν όρεξη, μετά από μεγάλη προσπάθεια έρχεται η καταξίωση. Έτσι λοιπόν μπορεί η Άνδρος να λέγεται ότι ήταν και παραμένει ένας μικρός γίγαντας. Ήρθε λοιπόν η στιγμή όλοι μαζί να ενωθούμε και να αναδείξουμε αυτές τις ουσιαστικές δυνάμεις που έχουμε, τις παραγωγικές δυνάμεις και να πάμε τα πράγματα, επαναλαμβάνω, όλοι μαζί ένα βήμα παρακάτω. Το οφείλουμε και στον τόπο, το οφείλουμε και στις προσπάθειες που στο παρελθόν έχουν γίνει, αλλά και σε αυτές που θα γίνουν στο μέλλον. Να είστε όλοι καλά, από τη δικιά μου πλευρά, πολλές ευχαριστίες και θα κλείσω λέγοντας ότι θα είμαι χαρούμενος εάν και εγώ, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, δούμε τα μονοπάτια της γεύσης να γίνονται και εδώ πραγματικότητα, όπως ένα εξαιρετικό διπλανό νησί, το οποίο μάλλον έχει πετύχει και πολλές φορές το να αντιγράφουμε με την καλή έννοια κάποια πράγματα δεν είναι καθόλου κακό. Ευχαριστούμε όλους σας. Να είστε καλά. Δημιουργήσαμε ένα λαντοποιείο με σκοπό να τυποποιήσουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε ένα, ας πούμε, παραδοσιακό φαγητό όπως είναι η φρουτάλια της Άνδρου να μπορεί να πουληθεί με λουκάνικα, όπως είπανε πριν, τα οποία είναι συσκευασμένα, τα οποία είναι ελεγμένα και να μπορούμε να αναδείξουμε τοπικά προϊόντα. Υπήρχε ένα κενό σε αυτό το κομμάτι. Υπήρχαν και υπάρχουν πάρα πολύ ωραία λουκάνικα, φτιάχνουν και άλλοι άνθρωποι, λούζες, πολλά πράγματα. Δεν έχουν μπει όμως στη δύσκολη διαδικασία της τυποποίησης του να φτιαχτούν κάποια σοβαρά εργαστήρια ούτως ώστε να μπορούμε εκτός από το να το προωθήσουμε στο νησί μας να φύγει και έξω από το νησί, είναι αυτό που έλεγα και σε άλλες εκδηλώσεις. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ περήφανος και πάρα πολύ χαρούμενος που τα δικά μας προϊόντα έχουν φύγει όχι από το νησί αλλά από την Ελλάδα. Έχουμε ξεκινήσει και εξάγουμε προς την Αγγλία κάποιους κωδικούς και όλη η βοήθεια ήταν η γεύση, ήρθανε σεφ διάφοροι, δοκιμάσανε προϊόντα, τους αρέσανε και προτιμήσανε και θέλουν να τα βάλουν στα μαγαζιά τους. Αυτά έχω να πω. Θεωρώ ότι είναι το μέλλον η τυποποίηση και
η συσκευασία και όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή το χύμα δεν υφίσταται πλέον. Και όχι μόνο σε πράγματα όπως είναι τα λαντικά, τα κρασιά, τα τυροκομικά και αυτά, ακόμα και στην απλή μαναβική, σε λίγα χρόνια δεν θα υφίσταται ο μανάβης που πάει και πουλάει με την καρότσα και πας και παίρνεις. Θα είναι, πρέπει να είναι τυποποιημένο, να ξέρεις ποια ποικιλία είναι, τι νερό έχει βάλει, τι λιπάσματα έχει βάλει κτλ. Οπότε πιστεύω ότι είναι το μέλλον, ας πούμε, και καλό είναι να προχωρήσουν και οι υπόλοιποι, γιατί όσοι περισσότεροι είναι τόσο το καλύτερο. Ο ένας βοηθάει τον άλλο. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, λοιπόν. Να πω και εγώ ότι τα κοινά που είπε ο Κώστας είναι τεράστια. Δεν θα πω για τον άντρο, θα πω όμως ότι γενικά η πρωτογενή παραγωγή έχει τεράστια κενά στο νησί. Δηλαδή, όλες τις προσπάθειες που γίνονται είναι ιδιωτικές, με τη βοήθεια του Δημάρχου, τέλος πάντων του Δήμου της εκάστοτε αρχής. Δεν υπάρχει νοοτροπία όμως αυτή για να συνεχιστεί. Δηλαδή, δεν φτάνει ο Κώστας ή η Κατερίνα ή ο Δήμος Τένης ή οποιοδήποτε ένας, δύο, τρεις να φτιάξουν πέντε προϊόντα, ή το λουκάνικο, ή το τσίπουρο, ή το ούζο, ή το μέλι, οτιδήποτε είναι αυτό. Χρειάζεται μια εκπαίδευση λοιπόν από τα σχολεία, προκειμένου να καταλάβουν οι νέοι του τόπου αυτού ότι αυτό το διαμάντι που υπάρχει σαν άνδρος πρέπει να το εκμεταλλευτούν σε όλες τις μορφές. Είτε αυτά είναι νοοτροφία, κτηνοτροφία, οτιδήποτε υπάρχει που μπορεί να γεννηθεί, να τυποποιηθεί όπως είπε ο Κώστας, από την ντομάτα μέχρι το μαρούλι, μέχρι οτιδήποτε. Υπάρχουν λοιπόν κενά μεγάλα που, όπως είπε και ο κ. Γιαννίσης, τα γειτονικά νησιά το έχουν καταφέρει με επιτυχία. Εγώ έχω δει από τους από τα καταστήματα ότι ό,τι βγάζεις τοπικό θα το στηρίξουν, θέλουν, δηλαδή ζητάνε την τοπική παραγωγή, γιατί και τους βοηθάνε να την δώσουν πιο εύκολα, γιατί είναι τοπικά παραγόμενοι, αλλά τους κάνει και περήφανος ότι είναι δικό τους το προϊόν. Άρα λοιπόν η προσπάθεια δεν είναι να βρεθούν αυτοί οι τρεις που βρεθήκανε και να πάνε μπροστά. Η προσπάθεια είναι να βρεθούν άλλοι 15 που θα καλύψουν άλλα 30 κενά που υπάρχει, που έχει άνδρος στον πρωτογενή τομέα. Οπότε θεωρώ ότι αυτή η ιδέα που γεννιέται πρέπει να έχει μια προέκταση ενημέρωσης και εκπαίδευσης στα σχολεία, στα λύκεια, κάπου, επαγγελματικού προσανατολισμού, προκειμένου οι νέοι να καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται να πάνε απέναντι επειδή είναι δίπλα, αλλά χρειάζεται να παράξουν κάτι για να το πάνε απέναντι επειδή είναι δίπλα. Όπως είπε και ο Κώστας, και παραδίπλα και παρά έξω. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Οπότε το Ανδρόπ το γνωρίζετε 4 χρόνια τώρα. Εγώ θα σας πω για τη λεμονάδα που ξεκίνησε φέτος, είναι Βάνδρος. Είναι από 3 ανθρώπους, το Δημοσθένη, το Βαγγέλη και τον Γιώργο. Άλλος έχει την παραγωγή, άλλος έχει την πώληση, άλλος έχει τη διεύθυνση. Είναι από τοπικά λεμόνια. Φέτος πήραμε 25 τόνους λεμόνι που θα πεταγόταν στα ποτάμια ή θα πουλιόταν στην λαχανογορά σε πολύ φθηνή τιμή. Έχει πάρα πολλούς τόνους, όχι μόνο η πλευρά της χώρας των Λιβαδίων, αλλά σχεδόν στα Ευρωπαίδα και μέσα, αλλά και παρά έξω. Έχει πάρα πολλούς τόνους στο νησί. Φέτος έγινε λοιπόν μια συμπυκνωμένη λεμονάδα σε 2 συνταγές. Σκοπός είναι να βγει ξύσμα, να βγει μια αερίουχος του χρόνου λεμονάδα, όπως είναι η τύπου έψα ή λουξ. Να βγουν μαρμελάδες από τα σπιροδοειδή, από το λεμόνι και το πορτοκάλι κυρίως. Να αξιοποιηθεί αυτή η παραγωγή, η οποία χάνεται και είναι πάρα πολύ σημαντική για την οικονομία του νησιού. Αυτά έχω να πω εγώ σε γενικές γραμμές και ευχαριστώ πολύ. Πριν καλέσω και τη Βίκη και την Κατερίνα και την Ευαγγελία να τοποθετηθούν και αυτοί, εγώ θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Η περίπτωση ιδίως του Αντρόπ, έχω την τύχη αριστερά μου να κάθεται ο πρωταθλητής του τοπικού μάρκετινγκ. Το πώς αυτό το προϊόν διαδόθηκε στο νησί, αγαπήθηκε, μπήκε σε όλα τα μαγαζιά και θεωρείται πια έλλειμμα το να μην είναι, είναι παράδειγμα, γιατί ένας άνθρωπος, ο γνωστός πεισματάρης Μοσθένης, το έβαλε στόχο. Να πω όμως δύο πράγματα που με αυτή την ενακτήρια προσπάθεια που κάνουμε για το Άνδρος Local Deli, θα πω δύο λέξεις που είναι τα κλειδιά και έχει βγει μέχρι τώρα από τη συζήτηση. Η μία λέξη είναι νοοτροπία και η άλλη είναι όραμα. Το θέμα της νοοτροπίας, ότι πρέπει να αγαπηθεί και να προσευχθεί και να δοθεί και ράψει τα τοπικά προϊόντα, αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Και αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα γιατί υπάρχει το χαρακτηριστικό
που έχει, το είπε και ο Δημοσθένης, που έχει ο πελάτης, παύλα επισκέπτης του νησιού, ότι θέλει, αυτός πιέζει να βρει κάτι ντόπιο. Άρα εδώ πάμε και λίγο αντίστροφα, δηλαδή πάμε η ζήτηση να προκαλέσει την παραγωγή ή να επιστρέψεις και να αξιοποιήσεις αυτά που ήδη πάμε στο νησί και τα έχεις εγκαταλείψει, παράδειγμα τα λεμόνια. Το άλλο που είπε ο Κώστας και είναι απόλυτα σωστό είναι η ανάγκη αυτά τα προϊόντα να πιστοποιηθούν. Κανένας όμως δεν μπαίνει στη λογική να πιστοποιεί, ιδίως σε μια μικρή οικονομία όπως είναι της Άνδρου, αν αυτό δεν του αποφέρει και χρήματα. Άρα εκεί έχει το όραμα ότι ναι, μεν θα επενδύσω, έχει ξεπεράσει το θέμα της νοοτροπίας ότι το καπνίζω στο τζάκι του σπιτιού μου και το πουλάω, γιατί αυτό πια δεν θα χειράφει σε λίγο καιρό. Και τι κάνει, έχω το όραμα ότι εγώ θα οργανωθώ και θα βγω και πέρα από την Άνδρο. Αυτό που έρχεται να κάνει αυτό το σήμα, αυτή η πιστοποίηση, είναι να αντιμετωπίσει την νοοτροπία και να καλλιεργήσει το όραμα. Δηλαδή, να καταλάβουμε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα σε ένα κουτί παραδοσιακού αμυγδαλωτού, καλτσουνιού ή στο παραδοσιακό ανδριώτικο παστέλι δεν είναι η επωνυμία του ζαχαροπλαστείου, που και αυτό χρειάζεται για να το διακρίνει, αλλά η ετικέτα ότι είναι τοπικό προϊόν Άνδρου. By Ζαΐρης, ας πούμε. Αυτό, για να μπορέσει να γίνει και να σας περιγράψω λίγο και τα επόμενα βήματα, είναι ότι θα αρχίσει η ενημέρωση η πιο συστηματική, θα σχεδιάσουμε μια μεγάλη εκδήλωση όπου θα παντρεύουμε όχι μόνο την πιστοποίηση των τοπικών προϊόντων, αλλά και αυτό που είναι πολύ σπουδαίο αυτό που είπε ο Κώστας, για να μπορέσουν τα προϊόντα να βγουν παρά έξω, πρέπει να καλέσουμε κόσμο που όχι καθορίζει, αλλά ρυθμίζει πολύ τη ροή αυτών των προϊόντων, ακόμα και τους δύσκολους χειμερινούς μήνες, αρκεί να μπει σε μια κάρτα ενός μεγάλου εστιατορίου. Άρα, μια εκδήλωση που έχουμε σκοπό να κάνουμε είναι μια προσπάθεια να εμπνεύσουμε και να προσεγγίσουμε κόσμο που θα αποδεχτεί να βάλει το σήμα του τοπικού προϊόν, το Άνδρος Local Deli στο προϊόν του, αλλά να φέρουμε και σεφ ή ανθρώπους που μπορούν να το πάμε λίγο παραπέρα. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην είναι σεφ και μπορεί να είναι μεγάλες μονάδες κρέατος που μπορούν να προωθήσουν ακόμα και το λουκάνικο ή κάποιοι διευθυντές από το σούπερ μάρκετ και να κάνουμε μια τέτοια μεγάλη συνάντηση που, και εγώ προτείνω αυτό να γίνει στο τέλος της σεζόν, ώστε να δώσουμε και το όραμα και την προοπτική η παραγωγή να μπουν στο ράφι τους δύσκολους μήνες του χειμώνα και να τους δώσουμε έτσι το κίνητρο να πάνε σε μεγαλύτερη παραγωγή. Βάζοντας πάντα αυτό με το οποίο και ξεκίνησα, τον όρο ποιότητα. Δεν μας ενδιαφέρει αυξάμε την παραγωγή και χαλάμε το κρασί μας ή χαλάμε το τυρί μας ή χαλάμε το φαλαντικό μας. Θα σας έρθω δυνατά για να ακούγεις. 15 χρόνια έχουμε ξεκινήσει δύσκολα στην αρχή, με πολύ λίγη πρώτη ύλη. Δύσκολα να πείσουμε τους παραγωγούς να αυξήσουν την πρώτη ύλη τους. Τελικά τα καταφέραμε όμως, με πολύ αγώνα. Καταφέραμε πάρα πολλά. Μπήκαμε στην αγορά δυναμικά. Αποδεχτώ το προϊόν πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλή περίοδος. Βέβαια, έχουν αρχίσει δυσκολίες αρκετές. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ τώρα, ειδικά από τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει πολλή δυσκολία, γιατί ο χειμώνας είναι μακρύς, μεγάλος. Θα πρέπει να πάρουμε την πρώτη ύλη από τους παραγωγούς. Θα πρέπει να τις στηρίξουμε εμείς, να παράξουμε προϊόντα που πρέπει να συντηρηθούν, που είναι πιο εύκολη η συντήρησή τους. Ξερά προϊόντα συνήθως.
Και εντάξει, έχουμε φτάσει σε ένα δύσκολο σημείο τώρα πια. Σκεφτόμαστε να κάνουμε κάποιες ίσως αλλαγές. Θα εξαρτηθεί βέβαια αυτό και από τους παραγωγούς. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση πρώτα καθοριστική με τους παραγωγούς, να δούμε μήπως και μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα στους παραγωγούς να μην έχουν μόνο την Αγελάδα, η οποία μπορεί να παράξει όλο το χρόνο γάλα και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να το πάρουμε. Θα πρέπει να κοιτάξουν πώς θα πάρουν το γάλα από τα πρόβατα, από τα κατσίκια που έχει πάρα πολλά στην Άνδρο και δεν εκμεταλλεύονται καθόλου το γάλα. Θα πρέπει να γίνει εκεί μια μεγάλη συζήτηση με τους παραγωγούς. Γιατί αυτό θα μας βοηθήσει, θα βοηθήσει και εμάς πολύ και θα βγάλουμε και ένα άλλο τυρί στην αγορά. Θα μας βοηθήσει γιατί θα μπορούμε να έχουμε από το Μάρτι και μετά να έχουμε γάλα. Που τότε... Από το πρόβιο πρώτα. Ναι, πρόβιο, κατσικίσιο. Και μετά, ναι. Να μειώσουμε λίγο την παραγωγή του αγελαδινού που... νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν θα έχουν τη δυνατότητα πια να έχουν, τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά και δεν ξέρω για πόσα χρόνια ακόμα, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να τα ταΐσουν τα ζώα τους για να έχουμε μια ποιότητα γάλακτος αγελαδινού. Θεωρώ ότι το πρόβιο και το κατσικίσιο, εάν το εκμεταλλευτούν, μας επαρκεί. Και το αγελαδινό βέβαια, δεν θα το απορρίψουμε. Αλλά να μειώσουμε λίγο την ποσότητα που μπορεί να έχουμε το χειμώνα. Δεν ξέρω, να κάνω μια ερώτηση, γιατί ναι. Έχω μια πληροφορία, δεν ξέρω, μπορεί να μας βοηθήσει ο Γιώργος, ότι πια το γάλα και σε άλλες περιοχές δεν αγοράζεται και η τιμή του δεν καθορίζεται από το βάρος, αλλά καθορίζεται από την ποιότητά του. Ναι, βέβαια. Και τι θέλω να πω. Σε μια συζήτηση που είχα, είναι ότι πρέπει ακόμα και αυτό που λέμε ότι δεν θα έχουμε και να ταΐσουμε τα ζώα και όλα αυτά, ίσως όσο πάμε σε μια πιο οργανωμένη κτηνοτροφία, να πρέπει να επιστρέψουμε και στις ράτσες των ζώων που είχε το νησί και άντεχε το οικοσύστημα της Άνδρου, με λιγότερες απαιτήσεις. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Με λιγότερες απαιτήσεις σε τροφή, αλλά με σπουδαιότερο αποτέλεσμα, σε γάλα ως προς την ποιότητα και όχι ως προς την ποσότητα. Δηλαδή το να εξακολουθούμε να φέρνουμε πρόβατα λακών γαλλικά που το γάλα, ας πούμε, είναι κατά βάση η περιεκτικότητα σε νερό είναι πολύ περισσότερη από ότι η παραδοσιακή ράτσα που είχε η Άνδρος για χρόνια, δεν νομίζω ότι θα μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο προϊόν. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε και είναι ο στόχος του συγκεκριμένου της συγκεκριμένης σηματοδότησης προϊόντων και όχι μόνο προϊόντων, αλλά και επιχειρήσεων και καταλόγων αναπιάτο που αναφέρονται σε τοπικά προϊόντα. Δεν είναι, θέλουμε να πιστοποιήσουμε και επιχειρήσεις που βάζουν τα προϊόντα και καταλόγους ανά περίπτωση που χρησιμοποιεί τοπικά προϊόντα, ώστε να δώσουμε αυτό ακριβώς, δηλαδή να ισορροπήσει όλο το σύνολο της παραγωγής. Που είναι μια μεγάλη κουβέντα που θα την ανοίξουμε το χειμώνα, γιατί πραγματικά εκεί θα κατευθύνουμε τον κόσμο να φύγει λίγο από το ποσοτικό και να μπει στην ποιότητα. Εγώ επιμένω στην ποιότητα. Γι' αυτό και στην αρχή και στο τέλος, και θα το λέω συνέχεια, είναι να μην χαλάσουμε την ποιότητα. Είναι σημαντικό το τυρί που βγάζει η Ιωάννα και είναι εξαιρετικό, ο Ασούτης, ο Κολίτσας, όλες οι προσπάθειες που γίνονται να είναι και να έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας στην παραγωγή. Στη βελτίωση της ποιότητας, για να δώσω το λόγο και στην Ευαγγελία, στην πώληση, είναι και αυτή η εξαιρετική συσκευασία που έχει κάνει το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο. Να πω ότι το εντυπωσιακό στο νησί είναι ότι έχει πολλά και όλα πολύ πάνω του μετρίου ζαχαροπλαστεία. Άρα δείχνει ότι το νησί έχει μια κουλτούρα η οποία μας προς τα έξω μπορεί να μας κρύβει για το μενεγάκι, για τα καράβια, για αυτή την κουλτούρα δεν μας κρύβει κανένας. Και δυστυχώς μπορεί να περνάει κόσμος
και να μην την αντιλαμβάνεται αυτή η κουλτούρα. Να άλλος ένας στόχος του συγκεκριμένου σήματος που ουσιαστικά θέλουμε να μπουν ιδίως τα ζαχαροπλαστεία τα οποία έχουν και κάτι τυποποιημένο. Δηλαδή δεν θα καθορίσει το σε ποιο ζαχαροπλαστείο θα πάει να πάρεις τα γλυκά, αν είναι μικρότερο η ετικέτα Ζαΐρης και έχει μέσα και την ετικέτα το Άνδρος Λοκαρντέλη. Θα δημιουργήσει όμως μια κουλτούρα τοπικού γλυκού και μια διασύνδεση που αυτό θα περάσει στον πελάτη και θα δημιουργήσει αυτή την κουλτούρα που έχουμε ανάγκη για να φτάσουμε στην πιο εύκολη πώληση. Θα προσδώσει Ευαγγελία. Αναγνωρισιμότητα. Θα θεωρούμε τυποποιημένο, ελεγμένο και να έχει τις απαραίτητες αξίες. Πιστοποίηση. Αυτό είναι το θέμα μας. Τελικά, τι νομοθετικά ισχύει για τη συσκευασμένα μπορεί να είναι όλα τα προϊόντα. Πολύ ωραίες συσκευασίες, φτιάχνουμε ωραία γραφιστικά. Το θέμα είναι τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτό νομοθετικά. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο να καταφέρει ένας επιχειρηματίας να φτιάξει. Γιατί όταν πρέπει να πας σε ένα τεχνολόγο τροφίμων, σε ένα, τα ξέρετε, ένα εργαστήριο που να πληρεί τις προϋποθέσεις για να είσαι... Ακριβώς. Για να γίνει κάτι υπεύθυνα πλέον. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να μπει σε μία συσκευασία ή ένα κουτί, κάτι, και το δίνουμε στον πελάτη. Τώρα με όλα αυτά τα αλλεργιογόνα που έχουν ξεκινήσει. Με όλες αυτές τις συστατικά όπου διατροφικά συστατικά. Διατροφικά, ναι, αλλά να διακόψω λίγο ότι θεωρητικά, εάν πάρεις εσύ το Άντρος Ντέλι και το βάλεις στο προϊόν σου, είναι υπεύθυνος αυτός που στο έδωσε ότι έχει έρθει και σε έχει ελέγξει και πληρεί τις προδιαγραφές. Νομίζω ότι έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Εδώ πάμε να βοηθήσουμε στην πώληση και στη δημιουργία κουλτούρας τοπικού προϊόντος. Δεν πάμε να υποκαταστήσουμε το κράτος και τις αρμόδιες αρχές που πιστοποιούν. Αυτό είναι βασικό. Το να κάνουμε μία συμφωνία, το ελάχιστο όριο που πρέπει να έχει σαν προϋπόθεση κάποιος, δηλαδή ας πούμε το ότι εμείς στο στέκι του Ανδρέα έχουμε το σήμα του Aegean Cuisine, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχω τις υγειονομικές προϋποθέσεις ή τη θέτηση. Το να ακόμα σε 3-4 βασικά προϊόντα να το συζητήσουμε, γι' αυτό γίνεται και αυτό το τραπέζι. Γιατί και αυτό εμείς έχουμε βάλει την ιδέα, το έχουμε βάλει στο τραπέζι και το δουλεύουμε τώρα. Το να κάνουμε 4 βασικές πρότυπες συνταγές που να μας οδηγήσει, να το δεχτούμε γι' αυτό. Αλλά μην ξεφύγει η συζήτηση, πάμε να πιστοποιήσουμε προϊόν. Όχι, όχι. Θεωρώ ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός το να βάλω εγώ ένα τσίπουρο σε μια ωραία φιάλη, να βάλω μια βίσα και να ζητήσω το τέλει χωρίς να έχω αποστακτήριο. Είναι απόλυτα σωστό αυτό που λες. Αυτό εννοώ ότι για να πάρει. Γιατί θέλω να πω ότι για να πάρει το κωδικό, σωστό. Πρέπει να πληρήσει κάποιε. Δεν είναι μόνο επιβράβευση, είναι και παραδειγματισμό για αυτού που δεν το έχουν κάνει ήδη. Είναι απόλυτα σωστό. Είναι αθέμητο ανταγωνισμό. Ναι, απλώ το ότι θα το έχει πάρει εσύ δεν θα έρθω να το ελέγξω αν το έχει πάρει ή αν το συντηρεί το ISO ή το πιστοποιητικό. Συμφωνώ ότι αυτό είναι το ελάχιστο που λέμε. Δεν θα μπουν όλοι για να μπουν. Ναι, αλλά όταν έρθω εγώ που συσκευάζω λουκάνικα στο σπίτι μου, θα μου πει μεγάλη συγγνώμη, δεν μπορούμε να δώσουμε άδεια να το χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι. Λίγο πιο δυνατά για να ακούγεται. Δεν ισχύει αυτό, θεωρώ εγώ, για τα ζαχαροπλαστεία, ότι δεν ισχύει αυτό που ισχύει για μας. Για τα κτηροκομεία, για τα κρεοπολία, για τα παιδιά πούμε, που έχουν το αλαντοπλοείο. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το κρεοπολείο, από το να συσκευάσει ας πούμε, κομμάτια κρέατος και να τα δείξει και να τα πουλάει στο μαγαζί του. Είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό. Ναι, αυτό λέει όμως αυτό που λέει ο Κώστας. Ναι. Αυτό που λέει ο Κώστας είναι να μην πάμε τον άλλον που έχει κάνει μια οικοπαραγωγή τέλος πάντων σε λουκάνικο σε τυρί και το βάλουμε σε αυτό όταν ο άλλος έχει μια οργανωμένη επιχείρηση πιστοποιημένη. Θα πρέπει να μπει. Δηλαδή και οικοτεχνικά να το κάνει. Έχω παρακολουθήσει σεμινάριο γι' αυτό. Θα πρέπει να πληρεί τους όρους, τους υγειονομικούς όρους.
ό,τι και οικοτεχνία να είναι, θα πρέπει τους υγειονομικούς όρους που πληρεί το αλατοποιείο ή το τυροκομείο. Έτσι είναι. Και οικοτεχνικά διαφορετικά δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να πουλήσει. Δεν ξέρω αν μπορεί να πουλήσει από το σπίτι του. Συγγνώμη, κυρία. Μπορεί να πουλήσει από το σπίτι. Μπορεί να πουλήσει. Ναι. Απλά το σπίτι θα είναι αυτό το μέσο. Μόνο από το σπίτι. Ναι, μόνο και αυτό και είναι η οικοτεχνία. Ναι. Το φτιάχνω, το παράγω, το πουλάω από το σπίτι. Και η οικοτεχνία έχω παρακολουθήσει πρόσφατα σεμινάριο. Και το διευκρίνησαν αυτό. Η οικοτεχνία θα πρέπει να πληρεί τους όρους που πληρεί ένα τυροκομείο ή ένα αλατοποιείο. Επειδή συμμετείχα διαδικτυακά στο αυτό, μου κάνουν ερωτήσεις και συμφωνήσαμε, ας πούμε. Και οι άνθρωποι που ήταν εκεί για πιστοποιήσεις και για τέτοια, με τις ερωτήσεις που έγιναν, από εκεί βγήκε αυτό το συμπέρασμα. Επειδή πέσαμε στην περίπτωση η γυναίκα μου, η Αγγελική Φράγκου, ναι. Είναι χτινίατρος και υγειονομολόγος. Ναι. Έχει κάνει το μεταπτυχιακό της. Ναι, αυτό λέμε. Είναι δημόσια υγεία. Ναι, ναι, δίνει χάση, δίνει τέτοια, αυτό το ξέρει. Ναι, 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 ναι. Ωραία, ωραία. Εγώ κλείνοντας θα ήθελα να σας πω κάτι. Δεν κλείνουμε ακόμα. Α, συγγνώμη. Βιάζεσαι. Όχι, να μιλήσουμε κι άλλο. Ναι. Ευαγγελία, κάτι άλλο. Ο προβληματισμός δημιούργησε συζήτηση. Ναι, βέβαια. Είναι σωστό. Ναι, γιατί όλοι εμείς που έχουμε φτιάξει κάτι, το έχουμε φτιάξει και έχει πληρωθεί ακριβά για να γίνει, βέβαια, αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με γραφιστική, έχει να κάνει με όλο το πακέτο, όλο να το πούμε πακέτο. Απλά. Και δεν έχει να κάνει μόνο με χρήματα. Και το πληρώνεις και κάθε μέρα, φυσικά. Δηλαδή για να βάλεις τα barcode πάνω, για να μπορεί να βγει εκτός άνδρου, γιατί χωρίς αυτό δεν πάει σε ράφι, έχει μια διαδικασία. Το να γράψεις πάνω τα συστατικά ή τα διατροφικά, έχει κάποια διαδικασία. Πριν. Πολύ πριν. Να πω κάτι για το θέμα των πιστοποιήσεων, των γενικών πιστοποιήσεων που ακούω τόση ώρα. Το να πάρεις μια άδεια από μια υπηρεσία να ανοίξει ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είτε είναι αλατοποιείο, ζαχαροπλαστείο, οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι ok. Απλά πιστοποιείσαι ότι είσαι νόμιμος να παράγεις ένα προϊόν. Το να μπει στη διαδικασία να πληρώσεις πάρα πολλά χρήματα για να πάρεις μια πιστοποίηση ISO ή 22.000 πλέον. Ακόμη και πολύ. Αυτό το λέω για να υπάρχει μια γνώση ότι το κάνεις μόνο και μόνο αν πρόκειται να μπεις σε κάποιο αλυσίδα καταστημάτων. Έτσι. Που θα σου ζητήσουν. Γιατί να πω ότι αυτός ο οποίος δεν είναι νοικοκύρης στο μαγαζί του, δεν θα γίνει νοικοκύρης με το ISO, με το ζόρι, θα είναι από πριν νοικοκύρης. Δηλαδή έχει μεγάλη χαρτούρα η πιστοποίηση του ISO και του HAS σε σχέση με αυτό που σου προσφέρει, εντός του προσφέρει κάτι, εντός νησιού, εκτός νησιού μόνο αν μπει σε μια λίστα μεγάλη και σου ζητήσει. Δηλαδή το οικονομικό είναι τεράστιο να την αποκτήσεις και η χαρτούρα για να ακολουθήσει το πράγμα είναι επίσης τεράστια. Που δεν σου προσφέρει τίποτα. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι. Όλοι εμείς εδώ που είμαστε, το Andros Local Deli, αυτοκολλητάκι, πού θέλουμε να φτάσει. Όλοι μαζί, πού θέλουμε να φτάσει. Τοπικά, εδώ, να ευλογάμε τα γένια μας. Σούπερ μάρκετ. Πρόσεξε. Μεγάλο πράγμα. Το έχω ψάξει, γι' αυτό σου το λέω. Πράγμα. Εξωτερικό. Θα σου πούνε καθούς. Λέω τώρα. Εγώ λέω το εξής. Επειδή το έχω ψάξει για εξωτερικό, θέλει να πάμε μαζί όλοι. Ναι. Και αυτό είναι άλλη συζήτηση. Μαζί σε ένα. Αλλά ένα αυτοκολλητάκι μπορεί να μας κάνει αυτό. Όλοι μαζί σε ένα. Έτσι, άνδρος. Να η κουλτούρα που λέω. Κατάλαβες. Γιατί εγώ με μονομένα να πάω, εντάξει πήγα και... Μια φωνή. Ένα προϊόν, μια φωνή. Ναι. Ένα σήμα. Ένα σήμα, εγώ το υποστηρίζω για αυτό το λόγο. Ναι, μπορείς. Ένα σήμα, όλοι μαζί, εκτός. Πέρα γιατί από το εδώ. Ένα σήμα θα πρεσβεύει πολλά προϊόντα. Α, μπράβο. Και μέσα το... Το χένα. Ναι. Και θα έχει και άλλη αναγνωρισιμότητα. Ναι, θα είναι άνδρος. Θα είναι τα προϊόντα της άνδρου. Το καθένα διαφορετικό. Το πιο σημαντικό νομίζω είναι αυτό. Γιατί εδώ μας ξέρουν, εντάξει. Δεν με νοιάζει, μας ξέρουν. Αν πιστοποιηθείς να πας έξω, ναι. Αλλά το έξω θέλει και άλλα πράγματα. Για να πας νόμιμα έξω. Ναι, το ξέρω. Εξαρτάται από το προϊόν βέβαια, αλλά και πάλι. Και εξαρτάται σε ποια χώρα θες να στοχεύσεις. Στην Αμερική είναι. Ξέρω.
Ωραία. Πίσω μου δεν γίνεται. Ξέρετε κάτι. Τα ISO και τα Haskell. Ναι, κάτι μιλάει ο κύριος. Πιο δύνατα ακούστε για να ακούνε και οι υπόλοιποι. Ναι, για ISO και Haskell και τα λοιπά που λέμε για τα χαρτιά όλα. Όλα έρχονται σε μια φυσική διαδικασία, δηλαδή. Ροή. Με ροή, μπράβο. Καλή ώρα, εμείς πρώτα, ας πούμε, προσπάθησαμε να φτιάξουμε ένα ωραίο προϊόν. Πουλάγαμε το προϊόν στο μαγαζί μας χωρίς να υπάρχει barcode, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν οι αναλύσεις, οι διατροφικές κτλ. Από τη στιγμή που το αγκάλιασε, δηλαδή πιστεύαν όλοι στην καθαριότητά μας και στο Κώστα και στο Σταύρο. Λοιπόν, από τη στιγμή που είδαμε ότι αυτό το προϊόν πάει πάρα πολύ καλά, τότε ξεκινήσαμε να φτιάξουμε μια ετικέτα, να πάρουμε τα barcode, να πάρουμε. Έτσι. Από τη στιγμή που ανοίχθηκε η αγορά και μας ζητήσανε παρά έξω, ξεκινάνε και σου λένε ότι εγώ θέλω, αλλά στο κράτος μου ή στην Τίνο ή στη Σύρο, για να δεχτώ, εκτός του ότι έχεις την άδεια, είσαι υγειονομικά σωστά, θέλω και ένα χάς, θέλω και ένα ISO. Αυτό εμένα μου δίνει στο νησί μου, στο μαγαζί μου, γιατί ας πούμε π.χ. οι όμιλοι στην Αθήνα δεν παίρνουν προϊόντα εάν δεν πληρώνουν κάποιες προδιαγραφές. Το έχουν στο καταστατικό τους, δεν ξέρω που το έχουν και δεν με απασχολεί. Απλώς για να έχουν μια αλφα ποιότητα και να μπορούν να την διαφημίζουν στους πελάτες, ας πούμε, σου λέει ότι εμείς τα προϊόντα μας όλα πληρούν αυτές τις προδιαγραφές. Μόνο σε ντελικατέσεν μπορείς να πεις. Ναι. Όχι σε σούπερ μάρκετ. Όχι. Και να σας πω και κάτι, για μένα προσωπικά, δεν μας ενδιαφέρουν τα σούπερ μάρκετ. Είναι απόλυτα σωστό. Και δεν τα θέλουμε και τα σούπερ δύο λόγους. Επειδή το έχω διπλοτσεκάρει. Και ούτε έχουμε την παραγωγή να το υποστηρίξουμε. Μια άλλη ωραία ιδέα είναι σε γειτονιές στην Αθήνα που έχουν ανδριώτες. Το ίδιο έχουν κάνει και έχουν πετύχει εδώ και 20 και παραπάνω χρόνια οι αξιώτες. Αξιώτικο προϊόν θα βρεις στο Γαλάτσι, στην Καλυθέα, στην Κίζη, τα μικρά παντοπόλια που είναι σε γειτονιές. Αυτός λοιπόν ο παντοπόλης δεν μπορεί με την καμία να συναγωνιστεί το σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ έχει πολύ περισσότερους κωδικούς ανά προϊόν και πολύ πιο φθηνές τιμές. Ο παντοπόλης όμως τι θα φέρει, ποιος είναι ο μαγνήτης του, να φέρει τον άνθρωπο, τους ανθρώπους που μένουν γύρω-γύρω στη γειτονιά, το προϊόν που πουλάει, η ποιότητα του προϊόντος. Παντοπόλης κάνει προσωπική πώληση, γιατί είναι μόνος του. Είναι αυτό. Κατευθύνει τον πελάτη σε αυτό που θέλει εκείνος, ok. Έτσι. Εάν όμως υπάρχει αυτό το πολύ ωραίο ψυγείο ή το ράφι που είπαμε προηγουμένως, να για τη συμβολή του Δήμου και όλων μας, έτσι, σε αυτό εδώ είναι πολύ σημαντική. Αν υπάρχει λοιπόν αυτό το ράφι, και βλέπει ή το ψυγείο και βλέπει ότι αυτά είναι τα προϊόντα ή στα καράβια, όλα τα καράβια που είναι εδώ στις γραμμές και πηγαίνουν εδώ στα νησιά μας, να έχουν όλα από ένα ψυγείο με τα τοπικά προϊόντα. Έτσι θα μπορέσουμε σιγά σιγά να μπούμε και εμείς εις άξια, δίπλα στους Ιππίνιους, στους Νάξιους, στους Κίθνιους. Πήγαμε πρόπερση στην Κίθνο, τρίβαμε τα μάτια μας, περιττό να σας πω. Αφού είχαμε φτάσει με τον άντρα μου να ντρεπόμαστε να λέμε ότι είμαστε από την Άνδρα. Λοιπόν, δεν θέλω να το προχωρήσω παραπέρα, θέλω όμως να ευχαριστήσω πολύ αυτούς που ευχαρίστανται σήμερα εδώ και όλους όσους δεν μπορέσανε για κάποιο λόγο να έρθουν, να τους ενημερώσουμε, να κάνουμε μία κίνηση, ο Δήμος να κάνει και ο καθένας μας ξεχωριστά, έτσι ώστε όλοι μαζί με το προϊόν που διαθέτει ο καθένας να ενωθούμε και να γίνουμε μία αγροτιά για να προχωρήσουμε. Αυτές είναι οι σκέψεις οι δικές μου. Και εννοείται ότι και εμείς θα το στηρίξουμε με όπως μπορούμε. Καλό τάξη για το προϊόν σας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα ανοίξουμε και όλες να πιούμε. Ουσιαστικά σήμερα θα αναλάβουμε τον προβληματισμό για να καθορίσουμε μαζί το στόχο. Εδώ πέρα δεν ήρθαμε να σας χωρέσουμε κάτι, ήρθαμε να δημιουργήσουμε κάτι για να το προσθέσουμε παρακάτω. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ και την Τάτα για τη φιλοξενία. Να πω δύο κουβέντες για το μενού. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας πω για το μενού που βγάλαμε σήμερα, ότι όλα τα πιάτα είναι μέσα από παραγωγό του Σάνδρου και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι' αυτό και θέλω να σας πω ότι εάν οποιοδήποτε έχει στο μαγαζί του ποιοτικό προϊόν, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει αποτυχία. Η λεμονάδα που ήπιατε στην αρχή είναι η προσπάθεια που γίνεται εξαιρετικά επιτυχημένη με τον Γιώργο τον Κοντομάρκο και τον Καλαδάμη.
το ανθρακούχο νερό της Σάριζα και η ίδια η Σάριζα είναι εξαιρετικά προϊόντα. Εγώ έφτιαξα ένα ψωμί με λαλοάχ και ματζουράνα που τη βλέπετε εκεί και έβαλε πάνω πασελαριά από την Αθανασία τη Γιαννάκη και το καταπληκτικό σαλάμι αέρος του Τριδήμα είναι και εδώ να το δοκιμάσετε. Η στριφτή πίτα είχε μέσα κεφαλάκι του Τριδήμα και της Λούβαρη. Η πατατοσαλάτα είναι η φρέσκια πατάτα που μόλις μάζεψε ο Αντώνης ο Κακλαμάνης από τον μπαξέ του στον Υποριό. Τα κεμπάπ είναι του Τριδήμα και το τζατζίκι που έφτιαξα είναι με δυόσμο και καρότο, μία εναλλακτική προσέγγιση μνήμες από τη Σμύρνη, παλιές, χωρίς δηλαδή αγκούρι,